Νέο επεισόδιο «Άσε το κακό να βγει», γιατί το βιβλιοπωλείο Κρόνος και αυτή την Παρασκευή με ταρακούνησε, και όταν λέω με ταρακούνησε εννοώ με έλουσε στα ευρώ, και όταν λέω με έλουσε εννοώ στα αλήθεια. Ψαχτείτε με βιβλιοπωλείο Κρόνος σε μια μικρή γωνίτσα στην Καλλιθέα, έχει ένα πολύ ενημερωμένο e-shop με καινούρια αλλά και παλιά σπάνια βιβλία. Ο Γιώργος και η Ελένη θα είναι πανέτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν, να σας προτείνουν και να σας ταξιδέψουν στη λογοτεχνία τρόμου με φοβερές προτάσεις. Σήμερα θα σας μιλήσω για έναν από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, ήταν στο νούμερο 2 μέχρι που γνώρισα τον Τζακ Κέτσαμ, για τον οποίο θα σας μιλήσω άλλη φορά, και πλέον ο Κλάιβ Μπάρκερ έπεσε στη θέση νούμερο 3. Βέβαια δεν έχει σημασία γιατί σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Ο Κλάιβ Μπάρκερ έχει γράψει κάποια αριστουργήματα και κάποια από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία όλων των εποχών. Ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο ο Στίβεν Κίνγκ, και συγκεκριμένα για το έργο του Hellraiser, είπε «I have seen the future of horror and his name is Clive Barker». Ξεκινάω με ένα από τα πραγματικά καλύτερα μου βιβλία, τον Υφαντόκοσμο. Δεν είναι ακριβώς στην κατηγορία τρόμου, είναι περισσότερο σκοτεινή φαντασία, αλλά η ιστορία είναι υπέροχη, μαγική, σκοτεινή, τρομακτική, επική. Παράξενα όντα με υπερφυσικές δυνάμεις, μυθικά πλάσματα του ονείρου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατέχουν κάποια μαγική ικανότητα, καθώς βλέπουν ότι ο κόσμος εξελίσσεται και δεν μπορούν να συνυπάρξουν ανάμεσά μας στο σημερινό τρόπο ζωής, εξορίζονται από το βασίλειο των ανθρώπων, κυνηγημένοι από τις σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν την καταστροφή τους και βρίσκουν μία λύση για τη σωτηρία τους. Υφαίνουν ένα μαγικό χαλί μέσα στο οποίο κρύβουν τον παραμυθένιο κόσμο τους και μένουν κρυμμένοι για χρόνια, μέχρι που οι δυνάμεις του κακού το βρίσκουν και αρχίζουν να το ξετυλίγουν για να οδηγηθούμε στην τελική αναμέτρηση. Τρομερή ιδέα, φοβερός λυρισμός, επικές μάχες και μια ιστορία που σίγουρα θα γίνει από τις αγαπημένες σας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell σε μετάφραση Γιώργου Μπαρουξή. Το μεγάλο μυστικό θέαμα είναι ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο και αυτό, με μία από τις καλύτερες εναρκτήριες σκηνές όλων των εποχών. Το είχα διαβάσει χρόνια πριν και ακόμα το θυμάμαι, γιατί παρακολουθούμε έναν τύπο, τον Ράντολφ Τζαφ, ο οποίος δουλεύει στα ΕΛΤΑ της Ομάχα, και συγκεκριμένα στο δωμάτιο των νεκρών επιστολών και των χαμένων γραμμάτων. Δουλειά του είναι να ανοίγει και να διαβάζει γράμματα που δεν παραδόθηκαν ποτέ αφού περάσουν τα προβλεπόμενα χρόνια παράδοσης. Και καθώς διαβάζει παλιά γράμματα, το ένα μετά το άλλο, πέφτει πάνω σε κάποιο μυστικό. Στην αρχή δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχουν αόριστες αναφορές για έναν κόσμο που τρέχει ταυτόχρονα με το δικό μας και για κάτι που ονομάζεται τέχνη. Και ο Ράντολφ θέλει να μάθει περισσότερα και αρχίζει να σκαλίζει και να ψάχνει, και τελικά η τέχνη οδηγεί σε μια εναλλακτική πραγματικότητα. Μια μαγεία που διατρέχει όλες τις φαντασιώσεις μας και πλέον ο ήρωάς μας θέλει να κατακτήσει την τέχνη. Αλλά μήπως τελικά η τέχνη παίρνει τον έλεγχο της ζωής του? Ένας ακόμα μαγικός κόσμος που ο Μπάρκερ φτιάχνει με μαεστρία από το μηδέν, με τεράστιες δόσεις φαντασίας και εξαιρετικής γραφής. Αγαπημένη μου ιδέα στο βιβλίο είναι εκείνο το φάρμακο που σε μεταμορφώνει, πολλαπλασιάζοντας αυτό που έχεις μέσα σου, κάνοντας τους καλούς καλύτερους και τους κακούς χειρότερους, και ένας λάθος χειρισμός που μπορεί να σημάνει το τέλος του κόσμου και των ονείρων όπως τα ξέρουμε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο επικό υπερέπος είναι αυτό το βιβλίο, πόση συμπυκνωμένη φαντασία και κοσμογονία έχει και πόσο απίστευτο είναι. Το μεγάλο μυστικό θέαμα είναι θεωρητικά το πρώτο μέρος της τριλογίας της τέχνης. Δεύτερο είναι η Αΐπολη, ενώ ο Μπάρκερ υποτίθεται ότι γράφει το τρίτο μέρος εδώ και χρόνια, για το οποίο όμως δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Μεγάλο μυστικό θέαμα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell σε μετάφραση από τη Γογό Αρβανίτη. Τι έχουμε εδώ, τσιμεντόλιθο? Τα μυστικά της Βαβυλώνας. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ένα καλογραμμένο και αρκετά απολαυστικό τούβλο, που έχει πολλά στοιχεία κλασικής επικής φαντασίας του Μπάρκερ, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ένα από τα αριστουργήματά του. Γράφτηκε στη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περίοδου στη ζωή του συγγραφέα, μετά το θάνατο του πατέρα του, και φαίνεται ότι κάποιοι από τους δαίμονες που είχε στη ζωή του μπήκαν στις σελίδες του βιβλίου. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μία ματιά στην κλειδαρότρυπα του Hollywood. Όχι στα φώτα και τα κόκκινα χαλιά, στα σκοτάδια, στα διεφθαρμένα υπόγεια και στη ματαιοδοξία. Παρακολουθούμε έναν αγαπημένο στάρ του Hollywood που η ηλικία του αρχίζει να τον προσπερνάει. Μαθαίνουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να παλέψει με το γύρας, ειδικά όταν ζει ανάμεσα σε ανθρώπους που η λάμψη και τα νιάτα είναι όλη τους η ζωή. Μία Essence Dorian Gray, ένας φοβερός χαρακτήρας αιμονικής θαυμάστριας, σεξουαλικές πρακτικές κάθε είδους, ενοχλητικές περιγραφές επίσης κάθε είδους, και όπως κοιτάμε πίσω από την κλειδαρότρυπα του Hollywood, κοιτάμε και από την κλειδαρότρυπα του φοβερού μυαλού του Clive Barker. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ σε μετάφραση Μαριάννας Βίχου. Έχω και τον κλέφτη του πάντοτε, ένα υπέροχο βιβλιαράκι, ένα σκοτεινό παραμύθι για όλες τις ηλικίες. Το σπίτι του κύριου Χουντ υπάρχει εδώ και 1000 χρόνια, καλωσορίζοντας παιδιά στην αυλή του, εκπληρώνοντάς τους κάθε όνειρο,
παρόλο που υπάρχει ένα τίμημα που κανείς δεν γνωρίζει. Ο νεαρός ηρωάς μας ο Χάρβεϊ, που είναι βαριεστημένος από τη ζωή του, αποφασίζει να επισκεφτεί το σπίτι των γιορτών του κύριου Χουντ χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Όταν όμως βλέπει τι πραγματικά κρύβεται εκεί μέσα, ποια πλάσματα ζουν στις σκιές και ποιο πραγματικά είναι το κίνητρο του κυρίου Χουντ, προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά το σπίτι δεν θα τον αφήσει εύκολα ελεύθερο. Ο κύριος Χουντ θέλει την ψυχή του, που λάμπει φωτεινότερα από όλες τις ψυχές που συνάντησε αυτά τα 1000 χρόνια. Το διάβασα σε ένα βράδυ, είναι καλογραμμένο, απίστευτο, λυρικό, συγκινητικό και γεμάτο δράση. Είναι ένα όμορφο σκοτεινό παραμύθι και αυτό από τις εκδόσεις Οξύ σε μια ακόμα ιστορική μετάφραση του Βασίλη Μπαμπούρη. Θα κλείσω αυτό το αφιέρωμα με ένα βιβλίο που πήρα όταν πρωτοπήγα για σπουδές στη Σκωτία το 1998. Clive Barker's AZ of Horror, δηλαδή από το Α μέχρι το Ω. Είναι ένα φοβερό λεύκομα, ένα αλφαβητάρι του τρόμου από τον ίδιο τον Clive Barker και έχει ένα διαφορετικό είδος τρόμου για κάθε γράμμα. Μέσα από τις σελίδες του έμαθα για παλιές ταινίες, για απαγορευμένα βιβλία, για ιστορικά βασανιστήρια, για φρικτούς πίνακες και γενικά είναι ένα βιβλίο που αξίζει να ψάξετε και να βρείτε για εγκυκλοπαιδικούς λόγους. Αυτό ήταν το μίνι αφιέρωμα στον Clive Barker. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία του με τα οποία αξίζει να ψαχτείτε. Θα βάλω από κάτω στην περιγραφή και ένα link από το βιβλιοπωλείο Κρόνος για να μπείτε να δείτε τη σελίδα του συγγραφέα. Μπείτε και στα social media Κρόνος σε Instagram και Facebook, γιατί και σήμερα θα τρέχει εκεί ένας διαγωνισμός, στον οποίο μπορείτε να κερδίσετε κάποιο από τα βιβλία για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Τα ξαναλέμε κάποτε. Τι κάποτε, την άλλη Παρασκευή δεν είπαμε, ήθελα να δω αν προσέχετε.